Αλεξάνδρα Καπάτου. Μέρα, πρώτη μέρα εξετάσεων των παιδιών. Στρες. Μας λέγατε προηγουμένως ότι και εσείς έχετε ένα γιο ο οποίος δίνει σήμερα εξετάσεις. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Είμαι και εγώ μία από τις 110.000 οικογένειες που έχω πει. Πόσο γονέα περισσότερο, είμαι αυτές ή οι γονείς? Νομίζω περισσότερο οι γονείς. Γιατί οι γονείς είναι αυτοί που δημιουργούν το κλίμα στα παιδιά, για πολλούς και διάφορους λόγους όπως καταλαβαίνουμε, αλλά τώρα ιδιαίτερα φέτος που η οικονομική κρίση μαστίζει όλο και περισσότερο την κατάσταση και έχει εξαφανίσει και το εισόδημα των γονών, υπάρχει ανεργία κτλ. Οι γονείς πιέζονται πάρα πολύ. Οι προσδοκίες είναι πολύ αυξημένες, η ανησυχία τους για το πού θα περάσει το παιδί τους, γιατί όλοι θέλουν στις πόλεις που βρίσκονται, οι γονείς που είναι από Αθήνα δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε τα παιδιά τους αλλού. Καταλαβαίνετε και το μετά το τι θα κάνουν, γιατί το μετά συνδέεται με οικονομική πάλι παροχή. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι η πίεση στα παιδιά είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας εμείς οι γονείς. Γιατί δυστυχώς εμείς είμαστε αυτοί που καθορίζουμε το πλαίσιο και το κλίμα στα παιδιά μας. Αυτό νομίζω ότι είναι και το γενικό νόημα των δύο βιβλίων που έχουμε εδώ. Δύο πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Οι γονείς κάνουν τη διαφορά, είναι το ένα. Και το «Μεγαλώστε ευτυχισμένα παιδιά» είναι το δεύτερο βιβλίο και τα δύο από τις εκδόσεις Μίνωας. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο κεντρικός άξονας, δηλαδή πόσο μπορούν να συμβάλλουν οι γονείς στη σωστή και ευτυχισμένη ανατροφή των παιδιών τους. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι τα δύο καινούργια μου βιβλία, τα οποία βγαίνουν πλέον από τις εκδόσεις Μίνωας. Οι γονείς κάνουν τη διαφορά. Διαλέξαμε αυτό τον τίτλο για να τονίσουμε την ανάγκη και το βασικό ρόλο των γονέων στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών, διότι τα προβλήματα είναι πολλά, πάντα υπήρχαν. Χρόνο με το χρόνο βλέπουμε ότι αυξάνονται και ο ρόλος των γονέων και της οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Η οικογένεια πρέπει να κρατήσει ψηλά σήμερα, ιδιαίτερα στις εποχές της οικονομικής κρίσης. Γιατί και τα δύο έχουν γραφεί με γνώμονα τα προβλήματα, τα τωρινά της οικονομικής κρίσης. Να τα μαθαίνουμε τα παιδιά, να ξέρουν τι γίνεται, αλλά μην τα κάνουμε συμμέτοχους στην κρίση. Να ξέρουν. Συμμέτοχοι εκ των πραγμάτων. Γίνονται, μπράβο. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή απλώς των προβλημάτων των ιδιαιτέρων, των δικών μας δεν πρέπει. Δεν πρέπει η κρίση να μπει μέσα στο σπίτι μας, να μας διαλύσει την οικογένεια. Στο σπίτι μας είναι. Απλώς την έχουμε βάλει μέσα στη σχέση μας, στη σχέση μας με τα παιδιά μας. Μας φύρει και μας ροκανίζει την ψυχική υγεία, η τοξικότητα υπάρχει. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Και να πούμε ότι κυρίως το βιβλίο «Οι γονείς κάνουν τη διαφορά» εστιάζει σε δύο πολύ ενδιαφέροντες τομείς. Το ένα είναι η βία μέσα στα σχολεία. Και το δεύτερο είναι η εξάρτηση των παιδιών από το διαδίκτυο. Είναι πολλά θέματα μεταξύ αυτών. Και αυτά που έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερως για το σχολικό εκφοβισμό, τη βία στο σχολείο, που πραγματικά έχει γίνει μια επιδημία, θα έλεγα, χρόνο με το χρόνο. Και είναι η αθέατη πλευρά. Συνέχεια μας έρχονται στο φως της δημοσιότητας περιστατικά, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν τις γνωρίζουμε. Και δεν είναι μόνο το χτύπημα ή, αν θέλετε, οι σπροξιές κτλ. Είναι και ο συναισθηματικός αποκλεισμός παιδιών, η διασπορά ψευδών ειδήσεων, είναι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, που είναι ένα νέο είδος εκφοβισμού, τα οποία δυστυχώς έρχονται πολύ στο φως. Θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή άλλη για αυτά τα θέματα, χωρίς πίεση και χωρίς πολιτικούς. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν μιλάει για τα παιδιά, είναι πιο εξανθρωπισμένοι, Γιώργο. Ναι, το ξέρω. Ας πάμε ξεχνάνε και αρχίζουν πάλι τα ίδια από γύρω-γύρω. Ας πάμε στη μουσική λοιπόν που κάνει τη διαφορά. Ελένη Καραΐντρου με δύο συναυλίες. Ελένη Καραΐντρου 31 Μαΐου. Παρασκευή 31 Μαΐου Σάββατο και Σάββατο 1 Ιουνίου. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ναι. Τα δύο βιβλία σχετικά με τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο που είπε προηγουμένως, Μαργαρίτα Μαντά και του Γιώργου Αρχιμανδρίτη που τον είχαμε φιλοξενήσει πριν από μέρες στο στούντιο. Και επίσης Αλεξάνδρα Καπάτου με αυτά τα δύο βιβλία για τους γονείς συναρπαστικά και πάρα πολύ χρήσιμα. Οι γονείς κάνουν τη διαφορά και μεγαλώνοντας ευτυχισμένα παιδιά. Λοιπόν, να είστε καλά. Μας θυμήσατε με την παρουσία σας.